Βία χωρίς τέλος με θύματα γυναίκες και στοιχεία που προκαλούν σοκ για το νησί μας. Η μεγάλη αύξηση των περιστατικών αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου για ένα κοινωνικό πρόβλημα που είναι τελικά βαθιά ριζωμένο στην τοπική κοινωνία. Άλλωστε, οι αριθμοί της έκθεσης του παρατηρητηρίου για τη βία των γυναικών Women Watch δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση τον εφησυχασμό. Άλλωστε, η βία δεν γνωρίζει κοινωνικές ή οικονομικές διακρίσεις. Έχουμε μεταφέρει υπηρεσίες μας αρκετές γυναίκες σε δομές, στους ιατροδικαστές για εξέταση, έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές τα panic button και έχουν χορηγηθεί πολλά panic button επιπλέον από αυτά που είχαν χορηγηθεί μέχρι τώρα. Δυστυχώς, οι τρεις πρώτοι μήνες του παρατηρητηρίου τα περιστατικά βίας είναι αυξημένα κατά 47%, μιας και στο νησί καταγράφηκαν συνολικά 523 νέα περιστατικά με θύματα γυναίκες. Η πλειοψηφία των καταγγελιών προέρχεται από τον νομό Ηρακλείου με 48%, ενώ ακολουθούν ο νομός Χανίων με 30%, νομός Ρεθύμνης 16% και τέλος ο νομός Λασιθίου με 6%. Κατευθείαν καταγγελία. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό το πράγμα. Κατευθείαν, με την πρώτη φορά πρέπει να γίνει καταγγελία, διότι μετά τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Να ψάξει αμέσως να βρει βοήθεια, γιατί οποιοδήποτε είδος βίας νομίζω είναι κάτι που δεν πρέπει να το περνάει κανείς μόνος του, κάτι που δεν πρέπει να ντρέπεται γι' αυτό. Είναι κάτι που πρέπει να εξωτερικεύουμε, νομίζω. Τι θέλετε, και το ντύσιμο και το ένα και το άλλο, όλα ενοχλούν. Έτσι, κάπου πρέπει να έχουμε και αυτοσεβασμό για τον εαυτό μας. Να λέμε ότι είμαστε γυναίκες. Τίποτα παραπάνω. Είναι παράδεκτη, όπως ξέρουμε και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό. Πρέπει να εξαλειφθεί τελείως όμως. Τελείως. Η βία κατά των γυναικών είναι ό,τι χειρότερο. Και η βία γενικότερα, έτσι. Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι πολίτες του Ηρακλείου για ένα κοινωνικό πρόβλημα που μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε έγκλημα. Για τις γυναίκες του Ηρακλείου είναι ένα έγκλημα που δεν πρέπει να μένει ατιμόρυτο και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται μέχρι να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την ισότητα που δικαιούνται. Η γυναίκα είναι ισότιμη πλέον με τον άντρα. Δεν χρειάζεται να έχει τόσα πάνω στο κεφάλι της, έχει όλο το σπίτι, να έχει και τη βία του άντρα. Νομίζω δεν. Είμαστε στη δουλειά πρώτες. Στα σπίτια πρώτες, να είμαστε και στον εαυτό μας, εμείς να είμαστε οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού, όχι άλλοι. Νομίζω ότι είναι βαθύτερο το πρόβλημα. Ουσιαστικά είναι θέμα παιδείας και ξεκινάει από την οικογένεια όλο αυτό.